Όθεν αδελφοί μου, να σας διδάσκω, να σας συμβουλεύω, πλην τολμώ πάλι και παρακαλώ το γλυκύτατο Ιησού Χριστό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη Του και την ευλογία Του και σε αυτή τη χώρα και σε όλους τους χριστιανούς άνδρες και γυναίκες και νέους και γέροντες για τα έργα των χειρών σας και πρώτον αδελφοί, άμποτε σας πλαχνιστεί και σας συγχωρεί τις αμαρτίες σας και σας αξιώσει να διέλθετε εδώ ειρηνική αυτή τη ζωή τιμάται και με τα θάνατο στον παράδεισο και στην πατρίδα την αληθινή να χαίρεστε πάντοτε και να δοξάζετε και να προσκυνείτε την Αγία Τριάδα του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ σας αδελφοί να πείτε και για μέ τον αμαρτωλό τρεις φορές. Συγχωρέσατε με και ο Θεός να συγχωρέσει. Συγχωρεθείτε και εσείς μεταξύ σας. Διδαχή δεύτερη του Κοσμάτου Ετωλού. Στην παραβολή του Σπορέως. Ιδού εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε των Σπόρων αυτού. Και αν το Σπύριν αυτόν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτό, και έτερα έπεσε στην πέτρα, και φιέναν θάλοντος του ηλίου, για το μία ενχή κμάδα εξηράνθη. Η ερμηνεία της παραβολής. Μου φαίνεται ότι καταλάβατε αυτή την παραβολή, αλλά για να την εννοήσουμε καλύτερα, λέγουμε και τα ακόλουθα. Να προσέχετε να ακούτε τους λόγους του Ιερού Ευαγγελίου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου, Σοφία, Ζωή και Ανάσταση και Γεωργός. Ο Κύριος λοιπόν βγήκε από τον οίκο του, δηλαδή από τους πατρικούς κόλπους με την ενσάρκωση της οικονομίας. Κατεδέχτη ο Υιός και Λόγος του Θεού και σαρκώθη στην κοιλία της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένο Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και όλος πανταχού παρών. Και καθώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ο νους του όλος σε μια πόλη και όλος στον οίκο του και πάλι ο νους του να είναι μέσα στο κεφάλι του, ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα και ο Θεός δύναται να είναι όλος στους ουρανούς και όλος σε κάθε μέρος. Ούτως ευγήκε ένα αδερφή μου ο Κύριος από τον οίκο του και πήρε το σπόρο. Πήρε το σπόρο για να σπίνει τα χωράφια του, τις καρδιές των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Το Άγιο Ευαγγέλιο, το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουμε αγάπη στο Θεό και στους αδερφούς μας. Ποια είναι η οδός? Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος, όπου είναι σκληρά και καταπατημένη η καρδιά του από τις βιωτικές μέρημνες. Ακούει το λόγο του Θεού, αλλά δεν μπαίνει στην καρδιά του και έρχονται οι δαίμονες και τον παίρνουν το λόγο του Θεού και μένει άκαρπος, δηλαδή χωρίς ψυχική ωφέλεια. Πέτρα είναι η καρδιά εκείνο που ακούει το λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα χαράς. Μα έχει λίγη αυλάβεια στον Χριστό. Και άμα έρθει ο πειρασμός, τον αρνείται και πηγαίνει με τον διάβολο. Αγκάθια που ακούσετε στην παραβολή είναι εκείνος που ακούει το λόγο του Θεού, και ύστερα έρχονται τα πονηρά πάθη και τον πνίγουν και μένει και αυτός άκαρπος. Η καλή γη είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο οποίος έφερε 100, και ο μεσαίος 60 και ο κατώτερος 30. Μα το συγκεκριμένο νόημα της παραβολής δεν το νοήσατε, και πρέπει για έγκαστο μέρος από εδώ να δώσουμε ένα παράδειγμα. Μανασής ο βασιλεύς των Εβραίων. Το παλιό καιρό ήταν ένας βασιλιάς των Εβραίων λεγόμενος Μανασής, ο οποίος τους βασάνιζε πολύ και τους πέδευε. Τον συμβούλευαν οι προφήτες και οι διδάσκαλοι να κυβερνά το λαό με πραότητα, αλλά εκείνος δεν άκουγε το λόγο και δεν μετάνοε. Βλέπει ο Θεός την κακή του γνώμη και τι κάνει. Σηκώνει ένα βασιλιά από την Ανατολή και τον πολεμάει και τον παίρνει σκλάβο. Τον κλειδώνει μέσα σε ένα καζάνι να τον εκάψει. Τι κάνει και ο Μανασής με στο χάλκωμα? Θυμήθηκε τις αμαρτίες του και έκλαψε. Παρακάλεσε το Θεό να τον ελευθερώσει και πλέον δεν θα αμάρτανε. Βλέποντας την καλή του γνώμη ο Θεός, άκουσε τη μετάνοιά του, δέχτηκε τα δάκτυλά του και έστειλε έναν άγγελο να τον ελευθερώσει από εκείνο τον κίνδυνο. Ύστερα, πώλησε τα πράγματά του και τα έδωσε ελεημοσύνη και πήγε και ασκήτευσε τη ζωή του όλη με νηστείες και αγρυπνίες και προσευχές και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αν ίσως, αδερφοί μου, και είναι κανείς από εσάς που είναι σκληρόκαρδος σαν τον Μανασή, να ενθυμηθεί τις αμαρτίες του και να μετανοήσει και να κλάψει. Ας είναι βέβαιος ότι τον δέχεται καθώς τον Μανασή, τον μετανοημένο άνθρωπο ο Θεός. Πέτρος ο Απόστολος. Να πούμε δε και για την Πέτρα. Έχουμε πολλά. Αλλά μόνο ένα παράδειγμα να πούμε του Αποστόλου Πέτρου. Τη Μεγάλη Πέμπτη του Εσπέρας, ξέροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης όλα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδιά των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισε και δίδαξε τους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Μεταξύ των άλλων τους είπε και τούτο το λόγο. Να ξέρετε ότι ένα από εσάς θα με πουλήσει στους Εβραίους για 30 φλωριά.
και θα με περιγελάσουν οι Εβραίοι, θα με βρίσουν, θα με δίνουν και θα με σταυρώσουν. Όμως μη λυπηθείτε, διότι εγώ θέλω να σταυρωθώ, για να σταυρώσω την αμαρτία και τον διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους και την τρίτη ημέρα να αναστηθώ και να χαροποιήσω εσάς και τον ουρανό και τη γη και να φαρμακώσω τον Άδη και εκείνους τους σταυρωτές μου και μάλιστα τον διάβολο. Μάθετε και τούτο, μαθητέ, ότι τότε θα με αφήσετε κι εσείς και θα φύγετε. Απεκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, όλοι να σε αρνηθούν, εγώ δεν σε αρνούμαι ποτέ». Του είπε ο Κύριος, «Πέτρε, μην καυχάσαι». «Όχι, Κύριε, είμαι έτοιμος να χυσώ το αίμα μου και για την αγάπη σου», του λέει ο Κύριος. «Καλά, Πέτρο, ο καιρός θα το δείξει», λέει ο Πέτρος. «Όχι, Κύριε, μη γέννητο να σε αρνηθώ ποτέ», λέγει ο Χριστός. «Εσύ που λέγεις πως δεν με αγαπάς, ότι με αγαπάς και θα μ' αρνηθείς απόψε», πριν λαλήσει ο πετεινός τρεις. «Ναι, Πέτρο, σήμερα θα με αρνηθείς τρεις φορές». Διότι καλύτερα ήξερε ο Κύριος στην καρδιά του Πέτρου παρά ο ίδιος ο Πέτρος στην καρδιά τη δικιά του. «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, εγώ δεν σε αρνούμε», του λέγει ο Κύριος. Το σιτάρι όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξεραθεί. Ομοίως και κάθε χριστιανός που θα έλθει πειρασμός και δεν θα αρνηθεί το Χριστό, τότε είναι αληθινός χριστιανός. «Ήλθε η ώρα, παρεδόθη ο Κύριος, θεληματικός στους Ιουδαίους». Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, καθώς το είπε ο Κύριος. Επήγαν οι Εβραίοι των Χριστών και τον επήγαν στα παλάτια του Άννα του Καγιάφα και άρχισαν να τον εξετάζουν πώς θα είναι. Πήγε και ο Πέτρος και στα το μακρόθεν για να δει τα πάθη του Χριστού μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέει του Πέτρου, «Και εσύ μαζί με τον Χριστό δεν είσαι?», αποκρίθηκε ο Πέτρος. «Όχι, δεν το γνωρίζω τι άνθρωπος είναι». «Ακούστε, αδερφοί μου, ακούστε τι έκανε ο Πέτρος. Αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε με τον διάβολο. Πρωτήτερα έστε και να δει τι θα κάνουμε του Χριστού, ύστερα κοίταξε την πόρτα να φύγει». «Έρχεται κι άλλος και λέει του Πέτρου, και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι», λέγει πάλι ο Πέτρος. «Δεν ξέρω τι μου λέγεις». Όταν ζήγωσε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει κι άλλος Εβραίος και του λέει, «Και εσύ μαθητής του είσαι», λέει ο Πέτρος. «Να έχω το ανάθεμα, αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ακούετε, αδερφοί μου, ότι εκείνος ως της έλεγε ότι θα χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού, τώρα τον αρνείται. Και καθώς αρνήθηκε το τρίτη φορά, «Ω του θαύματος», λάλησε ο πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος. Ακούσας ο Πέτρος τον πετεινόν, θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου και εξήλθε έξω και έκλαψε με μαύρα δάκρυα. Και σε όλη τη ζωή, όταν άκουγε τον πετεινό, έκλαιγε ενθυμούμενος την άρνηση. Σταυρώθηκε ο Κύριος ανέστη την τρίτη ημέρα, φανερώθηκε στις μυροφόρες και τους λέγει, «Πάγετε και πείτε στους Αποστόλους και στον Πέτρο ότι ανέστη και τους περιμένω στη Γαλιλαία». Γιατί ξεχώρισε τον Πέτρο? Για να μάθει ότι εδέχθη τη μετάνοιά του ο Κύριος και τον εσυγχώρησε. Πήγαν οι Απόστολοι στο Χριστό και έλαβαν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Πήγε και ο Πέτρος, αμοιέστε και σκυθροπός. Του λέγει ο Κύριος, «Πέτρε, με αγαπάς?» και τον ρώτησε τρεις φορές. Εις διόρθωση των τριών αρνήσεων και τον επανέφερε στην πρώτη του αξία. Έπειτα διήλθε Δύση και Ανατολή και έκανε χιλιάδες χριστιανούς. Τον συνέλαβε ένας βασιλιάς της Ρώμης και του έλεγε να αρνηθεί το Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο δε Πέτρος του λέγει, «Δεν τον αρνούμε». Όθεν τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτω και παρέδωκε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Χριστού μας και πήγε στον Παράδεισο. Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Να πούμε και για αυτή. Ιωσία Μαρία από 12 χρονών κορίτσι έπεσε στις χείρες του διαβόλου. Μέρα και νύχτα βρίσκεται στην αμαρτία. Την εφώτισε ο Ελαήμων Θεός και φεύγει από τον κόσμο και πηγαίνει στην έρημο. Εκεί ασκήτευσε 40 χρόνους και καθαρίστηκε και έγινε σαν άγγελος. Θέλω ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε ένα από τους ασκητάς τον Ζωσιμά να την εξομολογήσει και να μεταλάβει. Να μεταλάβει τα άχραλα του μυστήρια. Και κατόπιν παρέλαβε την Αγία Ψυχή της εις τον Παράδεισο να χαίρεται με τους αγγέλους. Αν ίσως είχε κανένας από εμάς σαν την Ιωσία Μαρία αυτή την ώρα να κλάψει για τη μετάνοια, τώρα που έχει καιρό, και αν είναι βέβαιος ότι θα σωθεί, καθώς και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Για την Αγία Παρασκευή είπε ο Άγιος. Να πούμε τώρα και για την Καλή Γη. Η Αγία Παρασκευή ήταν 12 χρονών από γένος ευγενικό. Έμεινε ορφανή, μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και με αυτά που πήρε αγόρασε τον Παράδεισο. Και μεταχειρίζεται ως διασίδια τα δάκρυα, ενθυμούμενη την αμαρτία της, ως κουλαρίκια στα αυτιά. Είχε τα αυτιά της ανοιχτά να ακούει τις Άγιες Γραφές. Ως κορδόνι είχε τις πολλές νηστείες που έκανε στο λαιμό της
Και έλαμπε ως ο ήλιος, ως δαχτυλίδια τους κόμβους των δαχτύλων της και από τις πολλές μετάνοιες όπου έκανε, ως χρυσό ζωνάρι την Παρθενία που φύλαξε σ' όλη τη ζωή, ως φόρεμα την ντροπή που είχε τον εαυτό της και φόβος του Θεού την εσκέπαζε. Έτσι στολίζεται η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι που θέλει να στολιστεί, ας το χαστεί τι έκανε η Αγία, να κάνει και εκείνη το ίδιο, αν θέλει να σωθεί. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφωτάτη. Και για την καθαρότητά της την αξίωσε Θεός και έκανε και θαύματα. Γιάτρευε τυφλούς, κοφούς, ανέστησε και νεκρούς. Δύο Ιουδαίοι, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν. Την διέβαλαν στον βασιλέα Αντωνίνο ως χριστιανή. Την κράζει λοιπόν ο βασιλιάς και της λέει να αρνηθεί το Χριστό. Να προσκυνήσει τους δικούς του θεούς και να την κάνει βασίλισσα, λέγει η Αγία. Εγώ δεν είμαι ανόητη σαν εσένα να αρνηθώ το Χριστό και να υπάγω με τον διάβολο, να αφήσω τη ζωή και να πάω με το θάνατο, άμποτε να άφηνες και εσύ το σκότος και να ερχόσουν στο φως. Ακούει τα αδελφή μου ένα κορίτσι να μιλεί με τεύτητα παρησία μπροστά σε ένα βασιλιά. Όστις έχει το Χριστό στην καρδιά του, δεν φοβάται όλο τον κόσμο. Αν ίσως θέλουμε και εμείς να μην φοβούμεθα, μήτε ανθρώπους, μήτε δαίμονες, και να έχουμε το Θεό στην καρδιά μας. Λέγει ο βασιλιάς της Αγίας, σου δίνω τρεις μέρες διορία, αν δεν μου υπακούσεις θα σε θανατώσω. Λέγει η Αγία, βασιλέα, εκείνο που θέλεις να κάνεις σε τρεις μέρες κάντο τώρα, διότι εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου. Τότε προστάζει ο βασιλιάς και άναψε μια μεγάλη πυρκαγιά, βάζουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα και θιάφι να βράσει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι αχαίρετο, διότι έμελε να χωρίσει από το μάταιο και ψεύτικο κόσμο και να πάγει σε εκείνον που αγαπά αληθινά. Προστάζει ο βασιλιάς να τη βάλουν την Αγία στο καζάνι και να καεί. Η Αγία κάνει το σταυρό της και μπαίνει μέσα. Περιμένει 2-3 ώρες ο βασιλιάς. Βλέπει πως δεν καίγεται η Αγία και της λέει. Παρασκευή, γιατί δεν καίγεσαι, λέγει του η Αγία. Διότι ο Χριστός μου δρόσισε το νερό και δεν καίγομαι, λέγει ο βασιλιάς. Ρατισώ με λοιπόν και εμένα με αυτό, για να δω αν καίει. Πήρε η Αγία με τα χέρια της και του ρίχνει στο πρόσωπο. Και ευθύς ετυφλώθηκε και εκδάλθη το πρόσωπο του. Φωνάζει ο βασιλιάς. Μέγας ο Θεός των χριστιανών, σε αυτόν πιστεύω και εγώ, έβγα να με βαφτίσεις. Βγήκε η Αγία, τον εβάφτισε και του έδωσε πάλι την όρασή του. Έπειτα την αποκεφάλισε άλλος βασιλιάς και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκανε 100% το λόγο του Κυρίου. Να πούμε τώρα και για εκείνον που έφερε τα 60, διότι το Ευαγγέλιο μας γράφει άλλος φέρνει 100, άλλος 30, άλλος 60. Στις 9 του Οκτώβρη γιορτάζει η Εκκλησία μας τον Άγιο Ανδρόνικο και τη σύζυγό του Αθανασία. Τους έχει χαρίσει ο Άγιος, Θεός δύο παιδιά ασθενικά. Τη μια μέρα πέθανε και τα δύο. Κλαίει η Αγία Αθανασία για τα τέκνα της. Έρχεται Άγγελος Κυρίου και της λέει: Αθανασία, γιατί κλαις? Τα τέκνα σου χαίρονται στον παράδεισο. Θα τα απολαύσεις δευτέρα παρουσία. Να μην λυπήσαι. Και έτσι την παρηγόρησε. Λέει η Αθανασία του Ανδρόνικου: Αφέντη, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες φύλαξαν Παρθενία σε όλη τους τη ζωή. Εμείς παντρευτήκαμε και απολαύσαμε τα σωματικά. Δεν γινόμεθα καλόγεροι να κάνουμε και τα ψυχικά και να πάμε και στον παράδεισο? Απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέει: Ας γίνει έτσι, αδελφοί μου, το θέλημα του Θεού. Και από εκείνη την ώρα ζούσαν ως αδέρφια. Μοίρασαν την περιουσία τους, πήγαν σε δύο μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και έζησαν με νηστείες και σκληραγωγίες και πήγαν στον παράδεισο. Αυτοί έκαναν το 60, διότι έκαναν πρώτα τα σωματικά και δεύτερον τα ψυχικά. Αυτή βέβαια είναι εκατότερη από την Αγία Παρασκευή. Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει τα 60, ας οργανιστεί. Ας οσάν τον Άγιον Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία και σώζεται. Ο πολύτεκνος Ιωάννης. Πάλι, αν δεν μπορείτε να κάνετε τα 60, μιμηθείτε εκείνον που έκανε τα 30. Στην Ανατολή ήταν ένας άνθρωπος, ιερέας ήταν, το όνομά του Ιωάννης και ήταν επανδρεμένος, νυμφευμένος. Είχε 20, παρακαλώ, παιδιά. Μια μέρα πήγε ένας δεσπότης στο σπίτι του παπά. Βλέπει τα παιδιά και ρωτά. Είναι δικά σου? Του λέει ο παπάς. Ναι, δέσποτα. Ο Θεός μου τα χάρισε. Του λέει ο δεσπότης. Πόσους χρόνους είσαι παντρεμένος? 18, λέγει ο παπάς. Τότε λέει ο δεσπότης. Για 18 χρόνους έχεις 20 παιδιά. Εσύ πρέπει να καθαιρεθείς. Του λέει ο παπάς. Να εξομολογηθώ, δεσποτά μου, και αν με βρεις εύλογο, να γίνει ο ορισμός του Θεού. Άρχισε ο παπάς και λέει: Εγώ δεσπότη μου έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρόνια αναγνώστης, 25 διάκονος, 30 ιερέας, χωρίς να δώσω καν ένα άσπρο, ούτε χρήματα δηλαδή καθόλου. Κατά τους θείους νόμους παντρεύτηκα. Πρώτον, εξομολογήθηκα
με την παπαδιά μου και πήγαμε στην εκκλησία, στεφανωθήκαμε. Έπειτα κοινωνήσαμε τα άχαρτα μυστήρια και μετά 3 μέρες εσμίξαμε. Και ως εγκαστρώθη, εχωρίσαμε ως ό,τι αγέννησε. Εσαράντησε και πάλι εσμίξαμε. Και χωρίσαμε, δε, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάναμε 20 τέκνα πανιερότατε, λέγει ο Δεσπότης. Συγχωρημένος και ευλογημένος να είσαι. Να κάνεις 50 και 100 τέκνα. Έτσι ο ευλογημένος Ιωάννης έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα σπούδασε με ενθουσίες καλές και πέρασε εδώ καλά και πήγε στον παράδεισο. Αυτός έχει τα 30. Θέλεις και εσύ, αδελφέ μου, να κάνεις τα 30, μιμήσου τον παπά Ιωάννη. Τώρα που έχεις καιρό. Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Οδός είναι οι Εβραίοι οι οποίοι είναι εις την κόλαση. Πέτρα είναι οι ασεβείς. Η καλή γη είναι οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι σώζονται. Αλλά πώς σώζονται, ο καθένας καθώς έπραξε. Αν δηλαδή έκανε καλά, πηγαίνει στον παράδεισο. Αν έκανε κακά, πηγαίνει εις την κόλαση. Αυτή την ερμηνεία έδωσε ο Άγιος στην παραβολή του σπόρου και της παραγωγής των 160 και 30 φορών. Τρίτη διδαχή, ερευνάτε τα σγραφάς. Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι αν αυτές ευρίσκεται ζωή αιώνιο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδερφοί μου, γλυκύτατος δεσπότης και ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαχνία για την καλή του αγαθότητα και αγάπη που έχει για το γένος μας, μας χάρισε και μας χαρίζει καθεκάστη μέρα την αυγή για να τον δοξάζουμε, και διαβάσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Κάνοντας το Άγιο Ευχέλιο, χρηστήκαμε στη βοήθειά μας, και αν ποτέ ο Κύριος να μας εσπλαχνιστεί δια πρεσβειών της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, και να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, να μας αξιώσει της Βασιλείας των Ουρανών, να εφρενόμεθα και να δοξάζουμε την Αγία Τριάδα. Τον παλιό καιρό, χριστιανοί μου, οι άνθρωποι ήσαν καθαροί και μιλούσαν με το Θεό. Ήσταν όμως εξέπεσε η αμαρτία και δεν ήταν άξιοι πλέον να μιλούν το Θεό. Εφώτιζε πρώτον το Άγιο Πνεύμα τους Αγίους Προφήτες και μας έγραφαν στην Αγία Γραφή. Φώτιζε δεύτερο τους Αγίους Αποστόλους, φώτιζε τρίτο τους Αγίους Πατέρες και μας εξηγούσαν τα γραμμένα και τα βιβλία της Εκκλησίας για να ξέρουμε που περπατούμε. Ένα παράδειγμα αρετής από τις γραφές. Ο Μωυσής. Κατά τον καιρό εκείνο ήταν ένας άνθρωπος που λέγεται ο Μωυσής. Αυτός από μικρό πεδίο που ήταν, έλαβε 2 χαρίσματα στην καρδιά του: αγάπη για το Θεό και τους αδερφούς του. Ώστε πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί να έχουμε αυτές τις 2 αγάπες. Και αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Αυτή εστί η εντολή η εμεί είναι να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησε ημάς. Ακούτε, αδελφοί μου, τι λέει ο Χριστός, ότι καθώς εγώ ευρίστηκα, ενδάρθηκα, επείνασα, δίψασα, σταυρώθηκα και έχισα το αίμα μου για την αγάπη σας για να σας ελευθερώσω από τα χέρια του διαβόλου, έτσι κι εσείς πρέπει να αγαπάτε το Θεό και τους αδελφούς. Και αν τύχει και ανάγκη να χύσετε το αίμα σας για την αγάπη του Θεού και του αδελφού. Η τέλεια αγάπη να απολύσει όλα αυτά υπάρχοντα και να τα δώσει σε ελεημοσύνη. Και εσύ να απολυθείς σκλάβος, και όσα πάρεις να τα δεις σε ελεημοσύνη. Στην εντολή ήταν αυτή ο δεσπότης που πήρε από την επαρχία τους 100 σκλάβους και πώλησε όλα τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσε. Ένα παιδί μιας χείρας παρέμεινε σκλαβωμένο. Τι κάνει ο δεσπότης? Ξυρίζεται και πηγαίνει και παρακαλεί τον αφέντη όπου είχε το παιδί να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνο σκλάβο. Έτσι και έγινε και περνούσε μεγάλη σκληραγωγία, ως ότου για την υπομονή αναξίως ο Θεός έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσε ο αφέντης και πάλι έγινε αρχιερέας. Αυτή την αγάπη θέλει ο Θεός να έχουμε κι εμείς. Βρίσκεται κανένας να έχει την αγάπη αυτή? Όχι. Καλά, μην πουλιάσαι εσύ, πούλησε μόνο τα πράγματά σου και δώσε τα ελεημοσύνη. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Δύσκολο είναι και αυτό. Δώσε το ίμιση, το τρίτο, το τέταρτο. Δεν γίνεται και αυτό. Μην παίρνεις το ψωμί του αδερφού σου, μην τον κατατρέχεις, μην τον συκοφαντείς. Πώς θέλουμε λοιπόν να σωθούμε, αδερφοί μου? Το ένα μας φαίνεται βαρύ και το άλλο πικρό. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος, ναι, αλλά είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδο σιδηρά. Λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να έχουμε την αγάπη στο Θεό και τους αδερφούς μας. Ας γυρίσουμε πίσω στο Μωυσή. Νύστεψε ο Μωυσής 40 μερόνυχτα και έγινε ως άγγελος. Και έτσι, εμείς να νηστεύουμε Τετάρτη, διότι επολύθη ο Χριστός, και Παρασκευή, διότι εσταυρώθη. Και καθώς ο Μωυσής έμαθε γράμματα, έτσι και εμείς να μαθαίνουμε και να ξέρουμε τον νόμο του Θεού. Και αν δεν μάθετε οι γονείς, πρέπει να μάθετε τα τέκνα σας. Δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένα μας από την αμάθεια και γίναμε ως θηρία? Είναι πριν από την Επανάσταση του 1821, όπου το σκλαβωμένο γένος ήταν και αγράμματο.
Για τούτο λοιπόν, λέει ο Κοσμάς ο Αιωτολός, σας συμβουλεύω να κάνετε σχολείο και να εννοείτε το Άγιο Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία. Λοιπόν, ο Πανάγαθος Θεός την καλή του γνώμη την εξίωσε και έγινε βασιλεύς στους Εβραίους. Και βασίλεψε 40 χρόνους ο Μωυσής και έγινε προφήτης. Τον αξίωσε ο Θεός να γίνει προφήτης. Και τι θέλει να πει προφήτης? Να ξέρει τα περασμένα και τα μέλλοντα. Έτσι και εμείς αδερφοί μου, όταν κάνουμε καλά έργα, μας αξιώνει και εμάς. Ό,τι του ζητούμε με πίστη και μας το δίνει. Είδε και δεν κάνουμε τα κακά και δεν έχουμε αγάπη και έχουμε μόνο μίσος, τότε δεν έχουμε μέρος με το Θεό, αλλά με το διάβολο, με την κόλαση. Να καιόμεθα πάντοτε. Τον παλιό καιρό, αδελφοί μου, ο μισόκαλος διάβολος έβγαλε όλες του τις κακίες και παρακίνησε τους ανθρώπους να υπερηφανεύονται, να φωνεύουν, να πορνεύουν, να μοιχεύουν, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα έκαναν μήτε τα άλογα ζώα. Και το χειρότερο, προσκυνούσαν για Θεό τον ήλιο, άλλο στη σελήνη, άλλο στη θάλασσα. Θέλοντας λοιπόν ο Θεός να κάνει κατακλυσμό και να χαλάσει τον κόσμο, πρόσταξε τον Νόε να κάνει ένα καράβι πάνω στη γη για να τον ρωτούν οι άνθρωποι: γιατί το κάνεις? Να τους λέει ότι ο Θεός θα χαλάσει τον κόσμο και αυτοί να τον περιγελούν. Αλλά τον Νόε δεν τον έμελε. Άρχισε ο Νόε το καράβι. Τον ρωτούσαν οι άνθρωποι: τι κάνεις εκεί με το καράβι? Ο Νόε τους έλεγε: διότι σας είπα, ο Θεός θα χαλάσει τον κόσμο. Εκείνοι του έλεγαν ότι είναι τρελός. Τι έπαθε ο Θεός και θέλει να χαλάσει τον κόσμο? Ο Νόε κοίταγε τη δουλειά του και μετά από 100 χρόνους τελείωσε το καράβι, την κυβωτό του. Τον καιρό εκείνο, 8 άνθρωποι βρέθηκαν καλοί. Ο Νόε, η γυναίκα, τα 3 τέκνα και 3 νυφάδες. Θέλει ο Θεός να φυλάξει αυτούς τους 8, πρόσταξε τον Νόε να πισώσει το καράβι και να μπει μέσα, για να μην μπει μέσα η βροχή και να εμβάσει όλα τα ζώα, αρχικά, αρσενικά, θηλυκά, καθαρά και ακάθαρτα. Και αφού μπήκε και αυτός μέσα και η γυναίκα και τα παιδιά και οι νυφάδες, έκλεισε καλά και σφράγισε το καράβι. Οι άνθρωποι έξω έτρωγαν, έπιναν, έκαναν πραγμάτιες και έκαναν πολλά διαβολικά έργα. Τότε άνοιξε ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού και έπεσε βροχή ως ποταμό στη γη. Φώναζαν οι άνθρωποι: Νόε, άνοιξε μας να μπούμε στο καράβι. Ο Νόε τους έλεγε: πώς είστε εδώ και 100 χρόνους που σας έλεγα ότι ο Θεός θα χαλάσει τον κόσμο? Πού ήσασταν? Τώρα τι να σας κάνω? Εν το άδειο καστή μετάνοια. Και τότε πλημμύρισε η γη και το νερό σκέπασε όλα τα όρη και πνίγησαν όλοι οι άνθρωποι εκτός του Νόε και της οικογένειάς του. Και πάλι από αυτούς γέμισε όλος ο κόσμος. Καθώς λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: όσπερε η μέρε Νόε, ούτως έστηκε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ήγουν. Καθώς στον καιρό του Νόε οι άνθρωποι δεν πίστευαν, αλλά τον περιγελούσαν τον Νόε, έως ότι ήρθε ξαφνικά η οργή του Θεού, ο κατακλυσμός, και έπνιξε όλο τον κόσμο. Ομοίως τώρα και χριστιανοί μου, δευτέρα παρουσία του Κυρίου, δεν θα πιστεύσουν οι άνθρωποι, καθώς και τότε. Τα λόγια που σας λέγω δεν είναι δικά μου, αλλά του Αγίου Πνεύματος. Και όσοις θέλει, ας πιστέψει. Εγώ το χρέος μου το έκανα. Έπαθα μία αναπάτη, αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος και έλεγα: ας κάνω αμαρτίες, και όταν γεράσω, κάνω τα καλά και σώζομαι. Τώρα γέρασα και οι αμαρτίες έχουν ρίζες και δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα καλό. Λοιπόν, προσέξτε και εσείς, μην πάθετε τα όμοια. Αλλά τώρα, όπου έχετε καιρό, κάνετε έργα καλά και θα σωθείτε. 300 χρόνους μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, έστειλε ο Θεός τον Άγιο Κωνσταντίνο και στερέωσε βασίλειο χριστιανικό. Και είχαν χριστιανοί το βασίλειο 1150 χρόνους, όσους κράτησαν το Βυζάντιο. Ύστερα το σήκωσε ο Θεός από τους χριστιανούς και το έφερε στον Τούρκο και το έδωσε για δικό μας καλό. Και το έχει ο Τούρκος, το βασίλειο αυτό, 320 χρόνους. Και γιατί έφερε ο Θεός τον Τούρκο και δεν έφερε άλλο γένος? Για το δικό μας συμφέρον, διότι όλα τα έθνη θα το έβλαπταν στην πίστη. Ο Τούρκος, άσπρα άμα του δώσεις, κάνει ό,τι θέλεις. Λεφτά δηλαδή άμα του δώσεις, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ο Χριστός κανόν. Θέλω ο Κύριος να μας φυλάξει από την κατάκριση, μας χάρισε ένα λόγο τον οποίο να φυλάξουμε θα σωθούμε. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Εκείνο που εσύ δεν θέλεις να στο κάνει ο άλλος, να μην το κάνεις εσύ στον άλλον. Καθώς δεν θέλεις να σε κλέβουν, να μην κλέβεις. Δεν θέλεις να σε συκοφαντούν, να σε βρίζουν. Και εσύ, να μην συκοφαντείς και να βρίζεις. Έτσι και να μην κλέπτεις.
και να μην φωνεύεις τους άλλους. Το σημείο του Σταυρού. Τώρα σας συμβουλεύω να κάνετε από ένα κομπολόγι μικρή και μεγάλη και να το κρατάτε με το αριστερό χέρι και με το δεξί να κάνετε το Σταυρό σας και να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγια του Θεού, του Ζώντος, για της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιον δούλων σου». Ο Πανάγραφος ο Θεός μας χάρισε τον Τίμιο Σταυρό, με τον οποίο θα ευλογούμε και τα άχρατα μυστήρια. Με το Σταυρό να ανοίγουμε τον Παράδεισο, με το Σταυρό να διώχνουμε τους δαίμονες, αλλά πρέπει να έχουμε στο χέρι μας καθαρό τις αμαρτίες και τότε κατακαίει γιατί ο διάβολος και φεύγει. Όθεν αδελφοί μου, ή τρώγετε ή πίνετε ή δουλεύετε, μη σας λείπει αυτός ο λόγος και ο Σταυρός. Και καλόν και άγιον είναι να προσεύχεστε πάντοτε την αυγή το βράδυ και τα μεσάνυχτα. Ακούστε αδελφοί, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται στον ουρανό από τους αγγέλους, ούτω και εσύ σμίγει στα τρία σου δάχτυλα της δεξιάς χειρός. Και μη δυνάμενος να ανεβείς στον ουρανό και να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου στην κεφαλή σου, διότι η κεφαλή σημαίνει τον ουρανό και λέγεις, καθώς οι άγγελοι δοξάζουν την Αγία Τριάδα και τον ουρανό, έτσι κι εγώ ο δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Κατεβάζω το χέρι στην κοιλιά και λέω, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κυρία μου, ότι καταδέχτηκες και σαρκώθηκες στην κοιλιά της Θεοτόκου για τις αμαρτίες μας. Πάλι το βάζεις στο δεξιό ώμο και λες, σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Και μετά το επιθέτεις στον αριστερό σου ώμο και λες, σε παρακαλώ, Κύριε, να μην με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα, κοίτοντας κάτω στη γη, λες, σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Και καθώς ευάλθηκες στον τάφο, έτσι να βαλθώ κι εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κύριέ μου, ότι ανέστης εκ νεκρών, για να μου χαρίσεις τη ζωή την αιώνιο. Αυτό σημαίνει ο Σταυρός, αδελφοί μου. Η δύναμη του Σταυρού. Να είπαμε και ένα παράδειγμα, να δείτε τη δύναμη του Σταυρού. Στην Αίγυπτο ήταν βασιλεύς Ασεβής και είχε έναν Εβραίο βεζίρι, ο οποίος έπειτα έγινε Τούρκος. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης το όνομα Ιωακίν, ένας άνθρωπος σοφός. Ακούγοντας ο βασιλιάς ότι είναι άγιος άνθρωπος ο πατριάρχης, τον αγαπά πολύ, λέγει ο Εβραίος του βασιλέως, «Κάτι πολύ αγάπη έχεις εις τον πατριάρχη». Του λέγει ο βασιλεύς, ο πατριάρχης είναι καλός άνθρωπος. Του λέγει ο Εβραίος, κράξε βασιλέα τον πατριάρχη να έρθει να διαλεχθούμε μαζί και να δεις όπου θα μείνει αναπολόγητος. Έκραξε ο βασιλιάς τον πατριάρχη να έρθει και του λέει ο Εβραίος, εγώ θέλω πατριάρχη να διαλεχθούμε μερικά περί της πίστεως. Με τον ορισμό σου, έτοιμος είμαι για την πίστη μου να χύσω το αίμα μου. Και κάνει την αρχή ο πατριάρχης να φιλονικεί με τον Εβραίο με τον τρόπο που επιδέξιον πάντοτε ενίκα των Εβραίων, λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχη. Γιατί να φιλονικούμε, ακούω που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όσοι έχει πίστη ως κόκκο συνάπεως, μεταφέρει ένα βουνό από ένα μέρος στο άλλο. Μάλιστα, του λέει ο Πατριάρχης. Λέγει και ο Εβραίος, λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε και εσύ τώρα το βουνό να έρθει. Τότε ζήτησε ο Πατριάρχης τρεις ημέρες διορία και του λέει ο βασιλιάς. Έτοιμος είμαι και το πρόσταγμα που είπαμε. Ήταν τότε ένα βουνό τρεις ώρες μακράν, λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχη, να σηκώσει εκείνο το βουνό. Το πιάνει ο Πατριάρχης και θυμίζει εκείνο το βουνό και θυμιάζει εκείνο το βουνό και παίρνει το σταυρό και κάνει τρεις φορές, λέγον το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και μετά λέγει, σε προστάζω εσένα βουνό να σηκωθείς και να έρθεις στην Αίγυπτο. Και ότου θαύματος, ευθύς σε σηκώθη το βουνό και έγινε εις τρία, εις τύπον της Αγίας Τριάδος και εκκίνησε και έρχεται. Φωνάζει ο βασιλιάς, Πατριάρχη βοήθησέ με. Γιατί χαθήκαμε. Και κάνουμε δέηση πάλι. Ο Πατριάρχης στάθηκε στο βουνό, 6 μίλια μακρά από την πόλη. Αλλά ο Εβραίος δεν επίστεψε. Και λέει ο βασιλιάς, ο Χριστός λέγει και άλλο, ότι όποιος έχει πίστη, αν πιει θανατηφόρο φαρμάκι, δεν αποθνίσκει. Λοιπόν, είπε στον Πατριάρχη να κάνουν ένα φαρμάκι και να το πιει. Και αν δεν πεθάνει, να πιστέψουμε κι εμείς. Να ξέρεις και τούτο, βασιλιά, ότι οι χριστιανοί έχουν το σταυρό κάνοντάς τον. Τα διαλύουν όλα και το πικρό το κάνουν γλυκό κλπ. Κάνει λοιπόν ο Εβραίος το φαρμάκι, το δηλητήριο δηλαδή κατασκευάζει, ούτως ώστε άμα το αγγίξει στο στόμα του Πατριάρχη να πεθάνει.
Το πηγαίνει στο βασιλιά και του λέει: Πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πιει, και να μην καν, αλλά να μην κάνει το σταυρό του. Κράζει ο βασιλιά τον Πατριάρχη, τον προστάζει να το πιει το φαράκι όπω ήθελε ο Εβραίο. Καλά, λέει ο Πατριάρχη. Μου έδωσε βασιλιά αυτό το ποτήρι, μα από πού θε να το πιω και να κάνω. Και κάνει με το δεξί του χέρι ω να ευλογεί τον τύπον και ρωτά πόθεν το πιει. Εδώθεν, εκείθεν και το σταυρώνει. Όπω είναι το ποτήρι. Λέει, πού θες να το πιω, από εδώ, από εδώ, από εδώ ή από εδώ. Δίχως να το καταλάβουν λοιπόν οι άλλοι, ο Πατριάρχης σταυρώνει το ποτήρι. Αμή εκείνος δεν κατάλαβε. Του λέει ο Εβραίος, πιες το όπου θέλεις, από όπου θέλεις. Και πίνοντας ο Πατριάρχης έμεινε υγιής, λέει του βασιλέως. Εγώ ή πιάλω το φαρμάκι. Ο δε Εβραίος να ξεπλύνει το ποτήρι με λίγο νερό και να πιει κι αυτός. Και αν δεν παθεί τίποτα να πιστέψουμε κι εμείς στην πίστη του. Δεν ήθελε ο Εβραίος να πιει ούτε εκείνο. Τον εβίασε ο βασιλιάς όμως και το ήπιε. Και ο του θαύματος απέθανε ευθύς. Καταλάβατε, αδελφοί μου, όσοι έχει πίστη στον Χριστό και είναι καθαρός, δεν παθαίνει κανένα κακό. Με καθαρά τα χέρια το σημείο του Σταυρού. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο για το Σταυρό? Πώς δεν ενεργεί όταν είναι μολυσμένο το χέρι της αμαρτίας? Ή το ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιουλιανός, ώστις εσπούδασε γράμματα με τον Μέγα Βασίλειο και ο οποίος ήθελε να γίνει βασιλεύς. Πρόκειται για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Πηγαίνει λοιπόν και βρίσκει έναν Εβραίο μάγο και του λέει: Είσαι καλός να με κάνεις βασιλιά και εγώ να σε κάνω βεζίρι? Του λέει ο μάγος: Αρνήσου το Χριστό και εγώ θα στο κάνω. Λέγει ο Ιουλιανός: Τον αρνούμε. Τότε κάνει ένα γράμμα ο μάγος και του λέει: Πάρε αυτό το χαρτί και πήγαινε σε ένα μνήμα ελληνικό και ρίψε το ψηλά και θα έρθουν δαίμονες. Και ό,τι σου κάνουν, μη φοβηθείς και να μην κάνεις το σταυρό σου, διότι θα φύγουν. Πήγε ο Ιουλιανός στο μνήμα, έριξε το χαρτί και ήρθαν οι δαίμονες. Άρχισε να φυσάει και να σφυρίζει, τα δέντρα πήγαν να πέσουν. Φοβήθηκε και κάνοντας το σταυρό του, έφυγαν οι δαίμονες. Πάει αυτή στο μάγο και τα λέει. Τότε ο μάγος του λέει: Πήγαινε να σφάξει ένα παιδί και να μου φέρει την καρδιά του. Πήγε και έσφαξε το παιδί και του φέρε την καρδιά. Τότε κράζει πάλι τους δαίμονες ο μάγος. Αυτός πάλι από το φόβο του έκανε το σταυρό του, αλλά οι δαίμονες δεν φοβήθηκαν. Δεν έφυγαν, διότι ήταν μολυσμένος από το φόνο. Έτσι έκανε το θέλημά του και βασίλεψε 2 χρόνους και πήγε στην κόλαση να καίγεται πάντοτε. Πρέπει και εμείς να είμαστε καθαροί από αμαρτίες και τότε φεύγει ο διάβολος. Το γένος έχει ανάγκη αξίων ιερέων. Ήθελα, χριστιανοί μου, να είμαι πάντοτε μαζί σας και σας λέγω πότε το ένα και πότε το άλλο. Μα τι να κάνω, όπου είχε χιλιάδες χώρες που δεν άκουσαν το λόγο του Θεού και με περιμένουν. Για τούτο σας παρακαλώ, εσείς ιερείς, άγιοι ιερείς, και σας παραγγείλω να φροντίσετε για τους κοσμικούς πώς να σωθούν και εκείνοι και εσείς. Ομοίως πάλι οι κοσμικοί να τιμάτε τους ιερείς σας, και αν τύχει ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον ιερέα να προτιμήσεις, και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος, τον ιερέα να προτιμήσεις, διότι ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ο δε ιερεύς θέλει. Που θέλει το καλό και σου διαβάζει το Ευαγγέλιο, να καταλάβεις το χρέος. Για τους Αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε. Έχω χρέος όταν απαντήσω ιερέα να σκύψω να του φιλήσω τα χέρια, να τον παρακαλέσω και αυτός με τη σειρά του να παρακαλεί το Θεό για τις αμαρτίες μου. Διότι όλος ο κόσμος να παρακαλέσει το Θεό δεν δύναται να τελειώσουν τα άχρηστα μυστήρια. Και ένας ιερέας, έστω και αμαρτωλός, δύναται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώσει. Να τα τελειοποιήσει δηλαδή. Να κάνει την ανέμακτη θυσία, τη λειτουργία. Λέγω μόνο ότι όσοι θέλει να γίνει ιερέας πρέπει να είναι καθαρός ως άγγελος. Να ξέρει γράμματα και να εξηγεί το Άγιο Ευαγγέλιο. Και να γίνει 30 χρονών. Και να τον παρακαλέσουν οι κοσμικοί και ο δεσπότης. Τότε να γίνεται ιερέας χωρίς να δώσει χρήματα. Και να κατοικεί πλησίον στην εκκλησία, όποια ώρα του ζητήσουν οι κοσμικοί για να τον ευρίσκουν. Να στοχάζεται ποιος είναι μαλωμένος με τη γυναίκα του, ποιος αδερφός με τον αδερφό του, ποιος γείτονας με τον γείτονά του. Και να τους φέρεις αγάπη και να θυσιάζεται για το ποίμνιό του. Και όταν λειτουργεί και τελειώνει το Ευαγγέλιο, να το εξηγεί στους χριστιανούς. Τι παραγγέλει ο Χριστός να κάνουν? Και να στοχάζονται και οι φούντες όπου είναι στο πετραχύλι σημαίνουν τις ψυχές των χριστιανών, να μην χαθεί ούτε μια ψυχή. Έχει να δώσει λόγο εν μέρα κρίσεως ο ιερέας. Και να στοχάζεται το φελόνι όπου φορεί και δεν έχει μανίκια. Φανερώνει πως ο ιερέας δεν μπορεί να έχει χέρια ανακατώνεται στα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχει πάντοτε το νου του στον ουρανό. Και όταν μαζεύει το φελόνιο και γίνεται σαν 2 φτερούγες,
φανερώνει πώς να κάνει καλά έργα. Σαν άγγελος να πετάξει για να πάει στον παράδεισο. Και αν δεν είναι άξιος, αγράμματος, μολυσμένος με αμαρτίες και δίνει γρόσια και βάζει μεσίτες για να γίνει ιερέας, τότε με αυτά έχει αγοράσει την κόλαση. Και όταν λέει το Ευαγγέλιο τότε, δεν λέει παρά ψέματα. Αλίμονο σε εκείνο τον ιερέα. Φοβερή προφητεία. Τον παλιό καιρό οι άνθρωποι όταν θέλουν να παιδεύσουν κανέναν άνθρωπο έκαναν όρκο και έλεγαν να δώσει ο Θεός να τον βάλει στους ιερείς του 18ου αιώνος. Γιατί το αδελφοί μου είναι δύσκολο ότι σήμερα να σωθούν πατριάρχες, αρχιερείς και ιερείς. Γιατί το σας συμβουλεύω, Άγιοι ιερείς, τώρα που έχετε καιρό, μετανοείτε ή να σωθείτε. Φοβερή προφητεία του Κοσμάτου Τολού. Κοινωνικά καθήκοντα. Οι προεστοί όπου είστε στα χωριά, αν θέλετε να σωθείτε πρέπει να αγαπάτε όλους τους χριστιανούς καθώς και τα παιδιά σας και να ρίχνετε τα χρέη κατά δύναμη εκάστου και να μην κάνετε φιλοπροσωπίαν. Ομοίως και εσείς οι κατώτεροι να τιμάτε τους μεγαλύτερους, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και αν η γυναίκα σου είναι ικανή και την υπομείνεις. Αν η γυναίκα σου είναι κακή, να την υπομείνεις και να συμβουλευτείς τον πνευματικό και έχεις μισθό από το Θεό. Ομοίως και οι γυναίκες να αγαπάτε και να αντιποτάσετε στους άνδρες, γιατί με την υπομονή και την υπακοή στο καλό έχετε μισθό στην ψυχή σας. Να υποτάσετε βέβαια στους άνδρες που λένε το σωστό, έτσι, και το χριστιανικό. Και αν έχει κανένα σφάλμα, να το παραβλέπετε, διότι ο άνδρας έχει περισσότερες φροντίδες από τη γυναίκα. Λοιπόν, πρέπει αμφότεροι να αγαπάτε αλλήλους, ομοίως και τα τέκνα να τιμάτε και να σέβονται τους γονείς, διότι όσοι δεν τιμά και δεν υπακούει τους γονείς του, εις το καλόν κολλάζεται. Υπεράνων όλων είναι η αγάπη του Θεού, το παράδειγμα του Αβραάμ. Πάλι έτυχε οι γονείς σου και αρνήθηκαν τον Χριστό και σε παρακινούν να τον αρνηθείς, τότε να μην τους ακούσεις. Αν θα έχεις μισθό από τον Θεό, καθώς έκανε ο Αβραάμ, όπου τον έστειλε ο πατέρας στο Θάρα, ο ειδωλολάτρης να φέρει ένα πρόβατο να θυσιάσει τα είδωλα, και στον δρόμο που πήγαινε ο Αβραάμ, σκέφτηκε με το νου του ότι εκείνος ο κόσμος, όπου στέκει πάντοτε καινούριος, ταχαίως τον έφερε αφέντη. Και γιατί ο πατέρας του να προσκυνά τα είδωλα, κουφάκια ανέστητα και να μην προσκυνά τον αληθινό Θεό που πείσε τον ουρανό και τη γη, και πάλι άκουσε φωνή ουρανόθεν, καλή είναι η γνώμη σου, και πήγαινε στη γη της επαγγελίας και κάθισε εκεί. Και θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, διότι θα υπάγεις πίσω τον πατέρα σου. Αν υπάγεις πίσω στον πατέρα σου και του πεις αυτά που στοχάστηκες, θα σε θανατώσει, αλλά φεύγα. Έτσι πήγε ο Αβραάμ και τον έκανε ο Θεός υπέρπλουτο ως βασιλέα. Και ευλόγησε ο Θεός το σπέρμα του και έγιναν σαν τα άστρα του ουρανού. Είχε 318 δούλους ο Αβραάμ, τους οποίους είχε ως αδελφούς του. Βλέπετε αδελφοί μου, όστις έχει το νου του στο Θεό, πόσο ο Θεός τον αξιώνει να περνάει εδώ καλά και να πηγαίνει και στον παράδεισο. Και όταν τα τέκνα σου θέλουν να γίνουν καλόγεροι, να μην τα εμποδίζετε, αλλά να χαίρετε, διότι ακολουθούν τον καλό δρόμο. Όταν όμως τα βλέπεις τον κακό δρόμο, να τα εμποδίσεις. Ευλάβεια στην Παναγία Θεοτόκο. Να έχετε ευλάβεια σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και περισσότερο στη δέσποινά μας Μαρία, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, η δε Θεοτόκος είναι βασίλισσα του ουρανού και της γης, ή της παρακαλεί τον εύσπλαχνο Χριστό για τις αμαρτίες μας. Γιατί το πρέπει και εμείς να τιμούμε τη δέσποινα με νηστείες και λαιμοσύνες. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιωάννης ενικήθηκε και έγινε κλέπτης, έγινε και καπετάνιος σε 100 κλέφτες, αρχικλέφτης δηλαδή, αρχηγός, αλλά είχε πολύ ευλάβεια στη Θεοτόκο και κάθε πρωί και σπέρας έλεγε στους χαιρετισμούς της Παναγίας. Θέλοντας ο Πανάγος Θεός να τον σώσει για την ευλάβεια που είχε προς τη Θεοτόκο, έστειλε ένα άγιο ασκητή τον οποίο άμα είδαν οι κλέπτες τον έπιασαν. Τους λέει ο ασκητής, σας παρακαλώ να με υπάγετε στον καπετάνιο σας, διότι έχω να του πω λόγο για το καλό σας. Τον πήγα στον καπετάνιο και του λέει: κράξε μου όλα τα παλικάρια να έρθουν να τους πω ένα λόγο. Τους κράζει ο καπετάνιος και ήρθαν, λέει ο ασκητής. Δεν έχεις άλλον? Λέει: έχω έναν μάγειρο, λέει ο ασκητής. Κράξε και αυτόν να έλθει. Και άμα ήρθε, δεν είναι δύνατο να δει τον ασκητή ο μάγειρος, αλλά γύριζε το πρόσωπό του σε άλλο μέρος. Τότε λέει ο ασκητής στον μάγειρο: εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε προστάζω να πεις ποιος είσαι και τι σε έστειλε και τι σε έστειλε και τι κάνεις εκεί που κάθεσαι. Απεκρίθη ο μάγειρος και λέγει: εγώ είμαι ψεύτης και πάντοτε το ψεύδος λαλώ, αλλά τώρα επειδή με έδεσες με το όνομα του Χριστού,
δεν μπορώ παρά να πω την αλήθεια. Εγώ λοιπόν είμαι ο διάβολος και με έστειλε ο μεγαλύτερός μου, είμαι διάβολος. Και με έστειλε ο μεγαλύτερός μου, ο αρχιδιάβολος δηλαδή, να δουλεύω τούτο τον καπετάνιο και να τον φυλάγω. Και να βρω μια ημέρα που να μην διαβάσει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να τον βάλω στην κόλαση, να τον θανατώσω. Και έχω τώρα 14 χρόνους όπου τον εφυλάγω και δεν βρήκα ευκαιρία καμιά ημέρα, διότι κάθε μέρα αυτός διαβάζει. Δεν έβρα καμιά ημέρα που να μην διαβάζει το Άγγελος Πρωτοστάτης. Τότε λέγει ο ασκητής: Σε προστάζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος να γίνεις άφαντος και πλέον να μην πειράζεις τους χριστιανούς. Και ευθύς έγινε άφαντος ο διάβολος σαν καπνός. Τότε δίδαξε ο ασκητής τους κλέφτες και άλλοι έγιναν καλόγεροι και άλλοι παντρεύτηκαν και έκαναν έργα καλά και σώθηκαν. Για τούτο και εγώ σας συμβουλεύω αδερφοί, άνδρες και γυναίκες να μάθετε το Άγγελος Πρωτοστάτης και να το λέγετε στην προσευχή σας. Και αν θέλετε πάρετε τον αμαρτωλόν τη σωτηρία, το βιβλίο που έχει 70 θαύματα της Θεοτόκου από τα οποία σας είπα ένα, τώρα για να καταλάβετε. Πόθος Παρθενίας. Ήταν μια κόρη ονομαζομένη Μαρία. Ο πατέρας ήταν χριστιανός και ζητούσε να την παντρευτεί. Συγγνώμη, να την παντρεύσει. Εκείνη δεν ήθελε. Θέλουσε να φυλάξει Παρθενία. Την έβαλε σε ένα μοναστήρι γυναικείο και την παρέδωκε της ηγουμένης να την έχει ως παιδί της. Και αφού πέθανε ο πατέρας της, έγινε άλλος αφέντης στη χώρα εκείνη, ώστε βγήκε μια ημέρα και πήγε στο μοναστήριο που το η Μαρία. Και ευθύς όπου την είδε ο αφέντης, ετρώθη η καρδιά του έρωτα σατανικό. Και γυρίζοντας στο σπίτι, έστειλε γράμματα στην ηγουμένη και της έλεγε: Αμέσως να μου στείλει τη Μαρία. Διότι την είδα και με είδε, με αγάπησε και την αγάπησα. Διάβασα το γράμμα. Η ηγουμένη κράζει τη Μαρία και της λέει: Παιδί μου, τι καλό είδες τον Πασά και τον κοίταξες με αγάπη. Κοίταξε τι γράφει εδώ. Λέγει η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τίποτε. Τον κοίταξα με άλλων σκοπών και είπα: Άρα Θεέ μου, ταύτη τη δόξα που έχει τούτος εδώ ο Πασάς, θα την έχει και στον άλλο κόσμο. Και αυτός με κοίταξε με διαβολικό τρόπο. Εγώ αν ήθελα πανδριά, με επάνδρα από ο πατέρας μου και έπαιρνα χριστιανό. Τότε γράφει η ηγουμένη στον Πασά: Καλύτερα σου στέλνω το κεφάλι μου παρά τη Μαρία μου. Στέλνει πάλι ο Πασά και λέει της ηγουμένης: Ή μου στέλνει τη Μαρία, ή έρχομαι και την παίρνω μόνο μου και καίω το μοναστήρι. Το άκουσε η Μαρία και λέει της ηγουμένης: Όταν έρθει απεσταλμένη, στείλε στο κελί μου και εγώ θα τους αποκρίνομαι. Και εγώ τους αποκρίνομαι. Ήρθαν οι απεσταλμένοι στο κελί της Μαρίας και τους ρώτησε τι θέλουν. Τις είπαν εκείνοι: Μας έστειλε ο Πασάς να σε πάρουμε. Διότι είδε τα μάτια σου και τα ωρέχτηκε. Τους είπε να περιμένουν να υπάγει στην εκκλησία. Τότε παίρνει ένα μαχαίρι και ένα πιάτο και πηγαίνει στον Ιησού εμπρός και λέγει: Κύριε μου, μου έδωσε τα μάτια τα αισθητά για να πηγαίνω στον καλό δρόμο. Και εγώ να πηγαίνω στο θέλημά σου, στον κακό δεν είναι πρέπον. Και επειδή αυτά τα αισθητά μου βγάζουν τα νοητά, ειδού τα βγάζω για την αγάπη σου, για να φύγω από το βόρβορο της αμαρτίας. Και ευθύς βάζει το μαχαίρι μέσα στο μάτι, το βγάζει και το βάζει στο πιάτο. Επήγανε μπρος στην Παναγία και βγάζει και το άλλο μάτι και το βάζει μαζί. Τότε τα στέλνει στον Πασά. Και αφού τα είδε ο Πασάς, γύρισε ευθύς ο σατανικός έρωτας στη κατάνυξη και σηκώθηκε ευθύς και πηγαίνει στο μοναστήρι και παρακαλεί τις καλογραίες να υπάγουν να κάνουν δέσεις στο Θεό να γιατρευτεί η Μαρία. Πηγαίνουν πάρα αυτά όλοι μαζί με τον Πασά και πέφτουν κατά γης. Παρακαλούν τον Κύριο και τη Θεοτόκο να δώσει το φως της Μαρίας. Εφάνει η Θεοτόκος τότε ως αστραπή εις την Μαρία και τους λέγει: Χαίρε Μαρία, επειδή προτίμησες να βγάλεις τα μάτια σου για την αγάπη του γιού μου και τη δική μου, ειδού πάλι έχεις τα μάτια σου και πλέον πειρασμός να μη σου συμβεί. Βλέποντας δε το θαύμα, οι παρόντες χάρισαν πολύ και δόξαζαν τον Θεό και την Παναγία. Έπειτα ο Πασάς αφιέρωσε πολύ χρυσίο στο μοναστήρι και πήρε συγχώρηση από τις καλόγριες και αναχώρησε και έκανε έργα καλά και σώθηκε. Ακούτε, αδερφοί μου, τι έκανε η Μαρία με τη δύναμη της Παναγίας, γιατί το πρέπει και εμείς να τιμούμε την Παναγία τη Θεοτόκο με έργα καλά. Ο Άγιος τρέμει το σκάνδαλο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, ανάμεσα στα καλά τα οποία μας διδάσκει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει και τούτο το λόγο, ότι αλίμονος εκείνο τον άνθρωπο που σκανδαλίζει τον αδελφό του και δεν ζητάει συγχώρεση προτού να δει ο ήλιος, διότι κολλάζεται. Τούτο είναι αδυνατόν κι εγώ που ήρθα εδώ να μην σκανδάλισα κάποιον από τους λόγους σας. Λοιπόν, με άλλον τρόπο δεν δίναμε παρά το εξής. Σας παρακαλώ να πείτε στην ευγένειά σας τρεις φορές να πείτε: Συγχώρεσέ μας και ο Θεός συγχωρέσει. Τώρα
Αν θέλετε να χαρεί ο Χριστός, να χαρεί η Παναγία και η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι, να επικραθεί ο διάβολος και οι εχθροί μας, τώρα που είστε εδώ μαζευμένοι, να πείτε μεταξύ σας τρεις φορές. Συγχωρήστε μας αδελφοί και ο Θεός συγχωρήσει σας.